Γεια χαρά φίλες και φίλοι, Μάγκες Ζεστούνης εδώ σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr, όπου στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το DualSense Edge. Θα σας πω και θα σας εξηγήσω όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το συγκεκριμένο χειριστήριο. Τα αρνητικά, τα θετικά κτλ. Πριν ξεκινήσω όμως να τα λέω όλα αυτά και να αναλύουμε εις βάθος τι συμβαίνει με αυτό το χειριστήριο και αν αξίζει κάποιος να το αγοράσει ή όχι, να σας πω γιατί τα αγόρασα, γιατί το πήρα. Λοιπόν, η όλη ιστορία έχει ως εξής. Καταρχήν να σας πω ότι χρόνια, όσα χρόνια ασχολούμαι με τα video games και όσες κονσόλες έχω αγοράσει, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να πάρω κάτι πιο premium σε χειριστήριο για οποιαδήποτε κονσόλα είχα στα χέρια μου. Για οποιαδήποτε κονσόλα είχα αγοράσει. Πορευόμουν έως το τέλος της κάθε κονσόλας της ζωής της με το χειριστήριο το οποίο έδινε η ίδια κονσόλα, έτσι. Ένα χειριστήριο. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν έπαιζα διπλά. Βολευόμουν με αυτό, πρόσεχα και λίγο τα μηχανήματα και με έβγαζε. Αν εξαιρέσει το PlayStation 4 που πήρα και δεύτερο χειριστήριο, γιατί κάπου τάκλασε το DualShock 4 σε κάποια φάση, τέλος πάντων κάπου στη μέση της ζωής του PlayStation, τάκλασε και πήρα ένα άλλο. Αυτό. Δηλαδή ήταν ανάγκη. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, PlayStation 1, Xbox κλπ. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, έμενα με ένα χειριστήριο αυτό που είχα. Τώρα, εδώ πέρα. Το λιγουρεύτηκα, η αλήθεια είναι. Είδα τη διαφήμιση, λέω μια φορά ρε πούστη και εγώ να πάρω κάτι premium. Έλα όμως που η τιμή είναι κάπως απαγορευτική. Έχετε δει, 250 με 270 θα το βρείτε. Αν ψάξετε και σας στο κλωτζομάγαζα, από 250 και πίσω, άντε να πάει μέχρι 220, 230 τέλος πάντων. Ωραία. Το είχα συζητήσει με τον Μίτσο αρχικά, μου λέει πως το είδες αυτά, ξέρω εγώ θα το πάρεις. Του λέω το σκέφτομαι, το θέλω, του λέω ρε φίλε. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που με ελκύει, ας πούμε, κάτι. Τόσο πολύ έτσι να το αγοράσω, του λέω, να το πάρω. Τέλος πάντων, φτάνει η στιγμή που είναι να κυκλοφορήσει το χειριστήριο. Του λέω, Μίτσο, άκυρο, δεν το παίρνω. Ωραία, φίλε μου, λέει, αφού το σκεφτόσουν και αυτά, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, σαν κανάλι, να έχουμε και μια άποψη, να κάνουμε και ένα βίντεο, να πούμε τα θετικά και τα αρνητικά, να βοηθήσουμε τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, τον οποίο μας βλέπει. Μου λέει, ο Μίτσος, κοίτα, πόσα έχεις. Του λέω, έχω στην άκρη 100 ευρώ, του λέω, να χαλάσω. Με παίρνει. Μου λέει, τα υπόλοιπα, τόσα live stream έχεις κάνει, donates έχουν μπει. Να σου δώσω και τα υπόλοιπα, μου λέει, που βγαίνουν, να πάω να το πάρεις, μου λέει, να τελειώνει η υπόθεση. Οπότε υπέτειοι για όλο αυτό είστε και εσείς, οι οποίοι με την υποστήριξή σας, γιατί εμείς χορηγό δεν έχουμε, χορηγός είστε εσείς, όπως καταλαβαίνετε. Κατά αυτόν τον τρόπο πήρα το DualSense Edge, έτσι. Δηλαδή με την υποστήριξη τη δικιά σας. Και έτσι λοιπόν τώρα μπορούμε να έχουμε ένα βίντεο. Και συνάμα μπορεί να με βοηθήσει και όλα στα live stream, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα live stream ένα 70%. Παίζουμε Dark Souls και γενικότερα Souls-like παιχνίδια. Ωραία. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό τώρα. Και θα καταλάβετε που με εξυπηρετεί. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ήθελα να το πάρω. Γιατί με το clock grip όλη την ώρα, το δάχτυλό μου έχει γίνει σαν παντοφλέ στα πλάγια. Και πονάει. Από την, δηλαδή μόλις περάσει η ώρα, γιατί παίζεις κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, έχεις το δάχτυλό σου εδώ, σε αυτό το σημείο, σε ενοχλεί. Μετά από καιρό, ας πούμε, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει και σε ενοχλεί περισσότερο. Οπότε λέω, οκ, okay, του λέω, ναι, μπούρου, μπούρου, αυτά, το παραγγέλνουμε, το φέρνουμε, το παίρνουμε. Και έτσι το έχω εδώ τώρα, για να μπορώ, το έχω χρησιμοποιήσει ήδη μια εβδομάδα με διάφορα παιχνίδια και μπορώ με σιγουριά να σας πω 100% τι συμβαίνει με αυτό το χειριστήριο και αν αξίζει κάποιος πραγματικά να επενδύσει λεφτά για να το αποκτήσει και πού θα τον βοηθήσει και τέλος πάντων αν είναι value, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Να ξεκινήσουμε να πούμε τι παραπάνω έχει από ένα απλό χειριστήριο. Με το που το κάνεις unboxing καταρχήν, έρχεται με αυτήν εδώ τη θήκη, η οποία δεν είναι δερμάτινη, δεν ξέρω τώρα πόσο κάνει zoom, είναι πλαστική. Πλαστική από πάνω, πλαστική από κάτω, έτσι θα έχω τραβήξει κοντινά, θα το δείτε πιο εκτενέστερα. Με το που ανοίγει, παρελκόμενα εδώ και το DualSense Edge μέσα. Ωραία. Θα δείτε κιόλας πώς κάνω συνδεσμολογία, γιατί τώρα θα έχω βάλει πλάνα να παίζουν λογικά. Θα έχει κουμπάκια τα οποία βγάζω από μέσα σιγά σιγά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, σε πρώτη φάση η αλήθεια είναι μόλις το βγάζεις έξω, σαν χειριστήριο, εντυπωσιάζεσαι. Ωραία. Αλλά με τη χρήση μπορώ να σας πω ότι δεν απέχει πολύ από αυτό εδώ. Δηλαδή το βάρος, έτσι, η αίσθηση στα χέρια δεν απέχει και πάρα πολύ και θα σας εξηγήσω γιατί δεν απέχει και πάρα πολύ η αίσθηση αυτού του χειριστηρίου, του πιο premium, από αυτό εδώ.
Εξ αρχής η Sony με το PlayStation 5 έδωσε ένα πολύ ποιοτικό χειριστήριο σε ό,τι έχει να κάνει και με τα πλαστικά του αλλά και με τη λειτουργία του. Άρα όταν έπιασα και αυτό εδώ πέρα πρώτη φορά στα χέρια μου, εντυπωσιάστηκα και πραγματικά δεν θέλω να έχω άλλα χειριστήρια εκτός από αυτό παλαιότερα, ας πούμε του PlayStation 4. Φερμπίνο, μου φαίνεται πολύ καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο χειριστήριο έχω πιάσει στο παρελθόν από κονσόλα της Sony. Έτσι. Επειδή αυτό λοιπόν είναι στην ίδια, στον ίδιο σχεδιασμό και τα πλαστικά, ναι μεν ποιοτικά, δεν θα πω ότι δεν είναι ποιοτικά, αλλά δεν απέχει πάρα πολύ η ποιότητα αυτού εδώ, του DualSense Edge, από το απλού DualSense. Δεν απέχει πάρα πολύ, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνετε το ότι η ποιότητα του ενός και του αλλού για μένα δεν ξεπερνάει. Δηλαδή το DualSense Edge, τα πλαστικά του και η ποιότητά του και το βάρος του και το πώς το αισθάνεσαι στα χέρια δεν ξεπερνάει την ποιότητα ενός απλού DualSense. Ωραία αυτό, μέχρι εδώ. Και για να σας εξηγήσω πόσο δεν καταλαβαίνεις το αν είναι ανώτερη ποιότητα το DualSense Edge από το απλό DualSense, θα σας πω το εξής. Θα σας πω δηλαδή κάτι το οποίο έπαθα στην πορεία χρησιμοποιώντας το. Καταρχήν τα έχω και τα δύο πάντα πάνω στο γραφείο. Δεν κρύβω το ένα επειδή χρησιμοποιώ το άλλο. Λόγω του ότι δηλαδή αυτό το χρησιμοποιούσα φανατικά μία εβδομάδα, έκρυψα αυτό εδώ. Το είχα για καβάντζα, μην τελειώσει η μπαταρία κλπ. Κλπ. Κατά λάθος το έπιασα στα χέρια μου αυτό εδώ, νομίζοντας ότι πιάνω αυτό εδώ. Ωραία. Και το πήρα χαμπάρι όταν άρχισα να ψάχνω τα κουμπιά από κάτω. Δηλαδή τα έξτρα κουμπάκια που έχει εδώ. Εκεί το πήρα χαμπάρι. Αυτό τώρα σας το λέω για να καταλάβετε ότι δεν απέχει πάρα πολύ η ποιότητα αυτού εδώ σε σχέση με το original DualSense. Γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή το πήρα χαμπάρι σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα μόλις έψαχνα τα κουμπάκια από κάτω και λέω, οπ, έχω πιάσει το άλλο. Εκεί το κατάλαβα. Είναι ελάχιστα πιο βαρύ από αυτό εδώ, οπότε δεν είναι τρομερή η αίσθηση και η διαφορά στα χέρια σου ότι έχεις κάτι πανάκριβο, ξέρω εγώ, και ότι πιάνεις κάτι πανάκριβο. Δεν είναι. Ξαναλέω και πάλι, γιατί η Sony με το PS5 έδωσε κάτι πραγματικά πολύ ποιοτικό, όπως είναι το DualSense, έτσι, από τη μάνα του. Δηλαδή έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό πάνω σε αυτό το χειριστήριο και φαίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, έτσι. Οπότε αυτό το λέω τώρα για να καταλάβετε ότι ποιοτικά τα πλαστικά του αγγίζει, δηλαδή, άντε να πούμε λίγο παραπάνω, καλά και παραπάνω. Δεν απέχει πάρα πολύ από το original DualSense. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα παραπάνω που έχει το DualSense είναι αυτά εδώ τα ακριανά, όπως θα δείτε, δεν υπάρχουν στο απλό DualSense. Αλλά τα παίρνεις, είναι λαστιχένια αυτά εδώ. Έχει μια υφή λαστιχένια. Την παίρνεις χαμπάρι αυτή τη λαστιχένια υφή αν υδρώσουν τα χέρια σου την ώρα που παίζεις. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποια ένταση και υδρώσουν τα χέρια σου, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι διαφορετικό υλικό υπάρχει εδώ πέρα και μαγκώνει καλύτερα το χέρι σου πάνω στο χειριστήριο. Ωραίο. Συν αυτό. Ωραία. Από εκεί και πέρα έχουμε στα grips εδώ πέρα, στο κάτω μέρος, L2, R2, έχει κάποια μια σαγραία επιφάνεια, έτσι, κάποια δοντάκια τέλος πάντων, τα οποία ας πούμε ότι σε βοηθάει να έχεις καλύτερο grip, έτσι, στα δάχτυλά σου και να τα νιώθεις καλύτερα. Okay. Περιορέξεως, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, απλά έχει μια αίσθηση την οποία την ξεχνάς στην πορεία. Αλλά εντάξει, το έχουν κάνει και αυτό για να μπορεί να γκριπάρει το δάχτυλό σου καλύτερα εκεί πάνω. Μετά έχουμε τα δύο έξτρα κουμπιά, όπου γι' αυτό γίνεται όλος ο ντόρος, τέλος πάντων, τουλάχιστον για εμένα που ήθελα να τα αγοράσω, δηλαδή για αυτά τα δύο κουμπιά, τα οποία μπορείς να τα κάνεις R3, L3 και να γλιτώσεις από αυτό το τζαμπουκά, να τα πατάς μέσα δηλαδή εδώ, όλο αυτό το πράγμα και να σου πάει τα νεύρα και να χάνεις την ώρα που πατάς L3 ή R3, ξέρω εγώ, την ώρα που το πατάς μέσα καμιά φορά χάνεις το χειρισμό, χάνεις την κάμερα. Οπότε αυτό ήταν για μένα, ας πούμε, ωραίο, ωραία φάση, το ότι μπορούσα να μετατρέψω αυτά τα πίσω κουμπιά σε L3 και R3. Ωραία, δηλαδή παίζοντας τώρα, ας πούμε, το Dead Space, με το που πατάω αυτό, μία ψηλή, αρχίζω χαρακτήρες και τρέχει, sorry, και δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πηγαίνω μπροστά και να πατάω αυτό και να χάνω την κίνηση του χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ θετικό για μένα, δηλαδή αυτά μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Για παράδειγμα, στα Dark Souls πάω τον κύκλο τον οποίο τρέχει ο χαρακτήρας εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το grip, και δεν χρειάζεται πλέον, δηλαδή πραγματικά τέρμα το clock grip, δηλαδή
βοηθάει. Η αλήθεια είναι αυτή ότι βοηθάει. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Με το που πατήσεις ένα κουμπί εδώ, βγαίνει αυτό το γυαλιστερό, έτσι, αυτό το γυαλιστερό πλαίσιο εδώ που βλέπετε, βγαίνει. Να προσπαθήσω λίγο να το βγάλω, γιατί θέλει νυχάκι να βάλεις μέσα και είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, βγήκε. Μπαινοβγαίνει εύκολα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και σου δίνει το δικαίωμα, σε περίπτωση που γίνει κάποια βλάβη σε έναν από τους δύο μοχλούς, να το σηκώσεις αυτό το γκρυπάκι εδώ που έχει. Θα έχω και καλύτερα πλάνα σε σχέση με αυτό που δείχνω. Να το βγάλεις και να το αντικαταστήσεις σε περίπτωση που πάθει κάποια βλάβη οποιοσδήποτε από τους δύο μοχλούς. Ωραία. Αυτό είναι και αυτό ένα συν. Βέβαια, να πω ότι δεν τα παίρνεις τσάμπα αυτά. Έχουν 25 ευρώ, αλλά το θεωρώ θετικό, γιατί είναι πανάκριβος ο μοχλός. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Δεν χρειάζεται να πετάξεις όλο το μοχλό στα σκουπίδια για να πάει να πάρεις έναν άλλον, αν σου πάθει κάτι από αυτό. Βλέπετε τι γίνεται με τους μοχλούς στις κονσόλες της νέας γενιάς, είτε είναι PlayStation είτε είναι Xbox. Έχουμε αυτά τα drift. Ευτυχώς εγώ στον μοχλό το δικό μου, τον original, αυτόν που είχα με το που πρώτο πήρα το PlayStation 5, δεν μου έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς ότι έχουν προβλήματα με το μοχλό, έχουν αγοράσει δεύτερους μοχλούς. Ωραία. Πείτε λοιπόν ότι συμβαίνει σε αυτόν εδώ, στο DualSense Edge. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί με 25 ευρώ το διορθώνεις αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεσαι ούτε κάποιο μηχανικό, ούτε κάποιο μηχανολόγο. Εγώ το θεωρώ πολύ συν πραγματικά αυτό. Για μένα είναι πολύ θετικό αυτό, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το αν θα σου χαλάσει κάποιος μοχλός, μπορεί να πέσει κάτω, να σκάσει ανάποδα, οτιδήποτε. Όπως ο αδερφού μου, ας πούμε, το Xbox, το χειριστήριο που του έχω δώσει από το Xbox One. Του πέσε κάτω, του χάλασε ο μοχλός ο αριστερός. Είχε και κάποια προβλήματα τότε με το stock, η Microsoft δεν μπορούσε να βρούμε μοχλό. Κάναμε κάτι πατέντες εκεί να τον φτιάξουμε. Τέλος πάντων, πήγε και πήρε ολόκληρο μοχλό, έτσι. Δεν μπορούσε ούτε να βρούμε άνθρωπο να μας το φτιάξει, αλλά και να βρίσκαμε κάποιον άνθρωπο να μας το φτιάξει, δεν ξέρω τι δουλειά θα μας έκανε και πώς το αντοάλλαζε όλο αυτό. Οπότε, τέρμα αυτά με τον DualSense Edge. Πας, το βγάζεις, λες θέλω έναν άλλο, να τον πληρώνεις 25 ευρώ. 25 ευρώ τώρα λέω εγώ, δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά νομίζω ότι κάπου το πήρε το μάτι μου ότι έχει 25 ευρώ. Τον αλλάζεις και τελείως υπόθεση. Ωραία. Και από κάτω εδώ έχει σκάλες για το πού θέλεις να σου κοπανάει η σκανδάλη. Δηλαδή, αν τον θέλεις ακαριέα, τον πας τέρμα κάτω. Αν τον θέλεις ντεμή, ενδιάμεσα, ξέρω εγώ, τον έχεις εδώ. Και αν τον θέλεις να έχει βύθιση τελείως, όπως πραγματικά συμβαίνει με όλα τα DualSense, έτσι, τα original, τον έχεις απλά στο 1. Εγώ τον έχω στο 1, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν είμαι competitive παίκτης. Αυτά προφανώς χρησιμεύουν στους online παίκτες, οι οποίοι θέλουν να έχουν ακαριαίο χτύπημα και το έχουν μπαμπαμ στο 1, ξέρω εγώ. Όσο πιο λιγότερη βύθιση, τόσο γρηγορότερο χτύπημα, προφανώς. Εμφανώς, αυτό καταλαβαίνω. Επίσης έχει δύο κουμπιά εδώ πέρα, τα οποία δύο κουμπιά εγώ δεν έχω βρει χρήση, αυτά εδώ είναι. Το μόνο που με έχουν εξυπηρετήσει έως τώρα είναι για να αλλάζω προφίλ, γιατί μπορείς να φτιάξεις 4 διαφορετικά προφίλ, σου δίνει το δικαίωμα μέσα από την κονσόλα κατευθείαν, δηλαδή είναι όλα αυτοματοποιημένα, σου δίνει το δικαίωμα να φτιάξεις 4 διαφορετικά προφίλ και να τα προσαρμόσεις αυτά τα 4 διαφορετικά προφίλ σε όποιο... για όποιο παιχνίδι θέλεις. Μπορεί να παίζεις 4 διαφορετικά παιχνίδια, κάθε προφίλ, για να παντρέψεις τα κουμπιά όπως τα θες εσύ σε κάθε παιχνίδι. Για παράδειγμα, εγώ ας πούμε πατάω αυτό εδώ και αυτό, ή αυτό εδώ και το τρίγωνο, και είναι προσαρμοσμένο στο Dead Space. Μόλις πατήσω, ας πούμε, ένα από τα δύο και το κύκλο, προσαρμόζεται στο Dark Souls, αντίστοιχα στο Bloodborne, αντίστοιχα στο Sekiro, ξέρω εγώ, έτσι. Αν και όλα, ας πούμε, τον ίδιο τρόπο πάνω κάτω παίζουν, οπότε ένα προφίλ έχω για όλα τα ταρξολοειδές παιχνίδια. Αν μελλοντικά μου παρουσιαστεί κάποιο άλλο παιχνίδι, θα φτιάξω και τρίτο προφίλ, ας πούμε, για να με βολεύει. Αυτά με τα προφίλ. Δεν ξέρω πού αλλού χρησιμεύουν τα FN, γιατί δεν μου τα. Μπορεί να τα παραμετροποιήσει και αυτά, απλά εγώ δεν το παρατήρησα. Βρήκα αυτά εδώ πέρα, τα οποία με βολέψαν. Είναι δύο κουμπιά, δηλαδή τα FN κουμπιά δεν μπόρεσα μέσα να βρω πώς τα αλλάζει, αν μπορεί να κάνει και τίποτα, αλλά και πάλι εδώ που είναι. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε κάποιον και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, ας πούμε, για να κάνει κάτι πιο γρήγορα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Άρα είναι δύο κουμπιά άχρηστα, τα οποία χρησιμεύουν για μένα μόνο στο προφίλ. Έτσι.
Τι άλλο έχει τώρα το οποίο δεν έχουμε πει? Έχει πολύ μικρή μπαταρία. Τέρματα έξτρα, δηλαδή αυτά είναι τα έξτρα που σας έδειξα. Το ότι μπαινοβγαίνουν οι μοχλοί σε περίπτωση που χαλάσουν. Αν έχει και μικρό παιδί, μπορείς να τους βγάλεις τελείως για να μην μπορεί να παίξει. Κρύβεις και αυτό εδώ. Άλλη μια λύση, άλλη μια έτσι, λύση την οποία μπορείς να το προσαρμόσεις και να έχεις μικρό παιδάκι το οποίο θέλει να παίξει. Δεν του κρύβεις όλο το μοχλό, του παίρνεις μόνο τα αναλογικά. Τα πας στη δουλειά, τα βάζεις μέσα στο αμάξι, εκεί που βάζεις τον καφέ και μένει το τέτοιο χωρίς να μπορεί να παίξει. Ναι, είναι πολύ σατανικό θα έλεγα αυτό το σχέδιο, να το κάνει κάποιος το παιδί του. Του παίρνει αυτόν εδώ πέρα, τον πουλάει, δεν ξέρει τι τον κάνει και τον αφήνει με αυτόν και του λέει, κοίτα τι σου πήρα, διάβασες, δεν διάβασες. Τσιμπάς αυτά, κράτα το μοχλό τώρα, παίξε άμα μπορείς. Και... λοιπόν, όλα τα έξτρα που έχει λοιπόν ο DualSense Edge, το DualSense Edge, αυτό το χειριστήριο, σας τα έδειξα. Από εκεί και πέρα όλες οι λειτουργίες οι υπόλοιπες, όπως ξέρατε, από το original DualSense, έτσι. Τώρα, είπα, άλλο ένα που έχει και είναι αρνητικό είναι ότι έχει υπερβολικά μικρή μπαταρία. Δηλαδή, εγώ, σκεφτείτε, παίζω κάθε βράδυ 12 με 3 περίπου. 12 με 3 πάντα, δηλαδή ξεκινάω. Άντε, πες 11,5 με 3, με 2,5, ανάλογα τι παιχνίδι παίζω, πόσο θα με πάρει, πόσο όρεξη έχω. Συνήθως ένα τριωράκι το έχω όμως στο νερό. Η μπαταρία δεν προλαβαίνει να κλείσει αυτό το τρίωρο, δηλαδή το 12 με 3. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή στις 2-2,5 ώρες, γιατί τα έχω όλα full, εγώ λατρεύω τη λειτουργία του DualSense, μου αρέσει το haptic feedback, μου αρέσουν τα adaptive triggers, όποιο παιχνίδι τα έχει. Δεν τα κλείνω, τα έχω όλα full, το λατρεύω αυτό το πράγμα, είναι η εξέλιξη του μονότονου πλέον, γιατί το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, vibration ας πούμε του απλού. Και αυτό το πράγμα το αγαπώ, δηλαδή θέλω να το βλέπω σε όλα τα παιχνίδια και θέλω να απαιτώ να γίνει και από όλες τις κονσόλες, έτσι, να το κάνει και η Microsoft, θέλω να το κάνει και η Nintendo, πρέπει να το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα, πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να μείνει σταθερό, δεν πρέπει δηλαδή να μείνει μόνο στο PlayStation και στα επόμενα παιχνίδια τα υπόλοιπα χρόνια, ας πούμε, ή προς το τέλος της ζωής να μην χρησιμοποιείται καθόλου. Πρέπει να γίνει πράξη αυτό το πράγμα, πρέπει να το κάνουν όλοι, είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι ορισμένοι έχετε πρόβλημα, δεν σας αρέσει καθόλου, δεν ξέρω, εγώ το λατρεύω. Εντάξει, μπορεί να έχουν και την επιλογή να τα κλείσεις όλα. Αλλά για μένα και για ανθρώπους σαν και εμένα που γουστάρουν αυτή τη λειτουργία, πρέπει να το συνεχίσουν αυτό και να το εξελίξουν και να μην σταματήσει ποτέ. Λοιπόν, που λέτε λοιπόν, επειδή τα έχω όλα στο full, όλα αυτά, επειδή τα λατρεύω, σας εξήγησα και νωρίτερα, δεν προλαβαίνει να κλείσει τρίωρο το χειριστήριο, σε αντίθεση με αυτό εδώ πέρα που πάει τρένο, μου βγάζει 5 ώρες με όλα φουλ επάνω. Και είμαι αναγκασμένος να είμαι με καλώδιο, δηλαδή κάτι το οποίο το πλήρωσα πολύ πιο ακριβά, το πλήρωσα μισή τιμή κονσόλας PlayStation 5, γιατί εγώ την πήρα στα 5 εκατοστάρια, δεν την πήρα μετά που ανέβηκαν τα κοστολόγια, το πλήρωσα μισή κονσόλα και κρατάει 2 ώρες λιγότερο από αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω να κρατάει 5 ώρες. Το καταλάβαινα γιατί ήταν και οι λειτουργίες, ας πούμε, περαιτέρω και παραπάνω του DualSense και το καταλάβαινα. Αλλά όταν παίρνεις τώρα ένα premium χειριστήριο, δεν θα έπρεπε αυτό να κρατάει και 2 ώρες παραπάνω. Λέω εγώ τώρα, δεν θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να βάλουν μέσα μια μπαταρία η οποία θα έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να χωρέσει εδώ μέσα και να βαστάει παραπάνω ώρες, δηλαδή αντί για 3 και αντί για 5 που βαστάει το original DualSense, 5 με 6 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, να κρατάει 7 με 8. Γιατί γίνεται, η τεχνολογία υπάρχει, δεν ξέρω, αυτό με ξενέρωσε, δεν μου άρεσε. Γιατί σας το λέω ότι με ξενέρωσε πάρα πολύ, γιατί θα σας πω και το άλλο, ότι όταν πρώτο ξεκινήσαν τα χειριστήρια να είναι ασύρματα, για μένα αυτό ήταν μια τεράστια ευκολία. Και για πολλούς πιστεύω, γιατί συνέχεια ήμουνα σε χώρους πολύ μικρούς ή σε σαλόνια έπαιζα κτλ. Και συνήθως έπαιρνα σβάρνα τα καλώδια, πέφτανε οι κονσόλες κάτω, δίνονταν διάφορα ατυχήματα. Και το να μην έχουμε από το PlayStation 3 και Xbox 360 και μετά έως σήμερα καλώδια, όλο αυτό είναι μια πολυτέλεια. Είναι μια πολυτέλεια γιατί βολεύει και στο πώς θα κάτσεις, βολεύει και στο δεν χρειάζεται να προσέχεις που θα πατάς, βολεύει και για το πού θα ακουμπήσεις το χειριστήριο, μπορεί να το βάλεις όπου θέλεις, δεν σε ενδιαφέρει αν θα φύγουν καλώδια και θα πέσουν κάτω κονσόλες ή οτιδήποτε. Και αυτή η πολυτέλεια αυτομάτως χάνεται, γιατί με 3 ώρες εγώ δεν γίνεται δηλαδή να μην έχω το καλώδιο πάνω. Και σας είπα, δεν κρατάει 3 ώρες. Σε μένα δεν το βγάζει το τρίωρο. Αυτό σας λέω μόνο γιατί το έχω στο full.
δεν έχει μελετηθεί σωστά αυτό το πράγμα. Οπότε, σου έχει δώσει ένα καλώδιο, το οποίο το έχω εδώ δίπλα μου, 2,5 μέτρα περίπου, αυτό εδώ, με ωραία επένδυση, ένα πλαστικάκι που βάζεις επάνω έξτρα, θα το δείτε τώρα προφανώς πλάνο για το πώς μπαίνει και τι πλαστικάκι είναι αυτό, το οποίο έχει κάτι δοντάκια, το κουμπώνεις εδώ πάνω, πατάς και το lock και λοκάρει για να μην βγαίνει ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλώδιο το παντρεύεσαι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και χάνεται αυτή η πολυτέλεια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα ασύρματα χειριστήρια. Δεν προσφέρει κάτι παραπάνω το καλώδιο, εκτός από το να σου φορτίζει την μπαταρία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις καλώδιο καρφωμένο πάνω στο χειριστήριο και το καλώδιο είναι καρφωμένο πάνω στην κονσόλα, ότι θα σου δώσει λιγότερα μιλισεκόντα, ας πούμε, ή θα είναι πιο γρήγορο σε χειριστήριο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέση. Λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί ένα απλό DualSense Edge, ένα απλό DualSense χειριστήριο ασύρματο. Δεν κερδίζει δηλαδή ταχύτητα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί έχω δει και κάποια χειριστήρια τα οποία και αυτά είναι premium, πιο παλιά είχα δει κάποια, τα οποία ήταν επίτηδες με καλώδιο για να έχουν καλύτερη απόκριση και λιγότερο. Πώς το λένε, και να αργούν λιγότερο, ας πούμε, στις εντολές που τους δίνεις. Αυτό δεν συμβαίνει με αυτό. Να το ξέρετε. Δηλαδή 100% το έχω κατατσεκάρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω καρφώσει το χειριστήριο το... και επειδή είναι πιο premium και πιο ακριβό, ότι επειδή έχουμε βάλει το καλώδιο, ξέρω εγώ, στην κονσόλα και το έχουμε συνέχεια με καλώδιο, θα είναι πιο γρήγορο στις εντολές στο χειριστήριο. Όχι. Αυτό είναι το ένα αρνητικό, το βαρύ και το δυνατό. Ότι δηλαδή η μπαταρία του είναι δυστυχώς πάρα πολύ μικρή, είναι μεγάλη αστοχία αυτό το πράγμα, είναι ξενέρωμα. Και όσοι διαλέξετε να το πάρετε, να ξέρετε ότι θα έχετε αυτό το πρόβλημα. Θα έχετε, και αν είστε και άνθρωποι οι οποίοι παίζετε πολλές ώρες, να ξέρετε ότι το καλώδιο είναι αναπόφευκτο να το έχετε καρφωμένο πάνω στο χειριστήριο. Μετά, το επόμενο αρνητικό που έχει, όπως καταλαβαίνετε, είναι η τιμή του. Είναι απαγορευτικό, 250 ευρώ, ουσιαστικά για δύο κουμπιά παραπάνω, ξέρω εγώ, αξίζει να μην βάλεις πετρέλαιο, ξέρω εγώ, για να πάρεις το DualSense Edge. Και να σας πω και την αλήθεια, αν εξαιρέσεις αυτά τα δύο κουμπιά, αυτό είναι το θέμα, ότι ναι, μου έκανε την αίσθηση την πρώτη φορά που το πήρα, έχει και κάτι έξτρα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κουμπιά να βάλεις, έχει αυτάκια. Εγώ δεν έχω βάλει αυτά γιατί ήταν πιο μεγάλα, έτσι δεν τα γούσταρα. Έβαλε τα πιο κοντά που έχει, τα πιο κοντόκλανα. Αυτά εδώ. Αυτά μου κάνουν περισσότερο. Και έχει και διαφορετικά τέτοια μοχλωδάκια, τα οποία είναι κουμποτά αυτά. Μπαινοβγαίνουν, δηλαδή κουμπώνεις, ξεκουμπώνεις, όπως είσαι εδώ, δεν χρειάζεται δηλαδή να ανοίξεις αυτό, να βγάλεις από πίσω όπως το ξεκούμπωσα πριν για να σας δείξω πως βγαίνει. Απλά το ξεκουμπώνεις, έτσι, το ξεκουμπώνεις και το κουμπώνεις. Η αίσθηση των πλήκτρων, δηλαδή η αίσθηση των πλήκτρων, το πως χειρίζεσαι, τα κουμπιά που τα πατάς, όλα αυτά είναι ακριβώς όπως αισθάνεσαι αυτόν εδώ το μοχλό. Δηλαδή, και έχουμε και λέμε τώρα δύο παραπάνω κουμπιά, για δύο παραπάνω κουμπιά. Εγώ με αυτά δεν ασχολούμαι. Έτσι, δεν ασχολούμαι, δηλαδή θέλω να έχει βύθιση, μ' αρέσει να έχει βύθιση, μ' αρέσει να το καταλαβαίνω αυτό το adaptive trigger που κλωτσάει προς τα έξω. Κάποιος άλλος προφανώς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε σας ρωτάω τώρα, με μία ίδια αίσθηση και με δύο έξτρα κουμπιά, γιατί ουσιαστικά αυτό έχω πάρει εγώ τώρα. Δεν ξέρω τώρα, αν μου χαλάσει σε κάνα μήνα, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή κάποιος μοχλός. Και πω, δεν θα πω, ήταν ευκολία, μου χάλασε ένα μήνα αργότερα και πήγα και τον άλλαξα. Θα πω, τι μαλακίες είναι αυτές. Δηλαδή, πλήρωσα 250 ευρώ για να μου χαλάσει ένα μήνα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι έχω πάρει ένα χειριστήριο το οποίο ελπίζω ότι θα χαλάσει μετά από αρκετό καιρό κάτι επάνω του. Πολύ αρκετό καιρό αργότερα. Έτσι. Αυτό. Αξίζει να δώσει 250 ευρώ για δύο κουμπιά παραπάνω. Και με μία αίσθηση στα χέρια σου ίδια με αυτού εδώ. Γιατί ξαναλέω και πάλι, έτσι, την ιστορία που είπα πριν. Ότι κοίταγα την οθόνη, το παιχνίδι είχε ξεκινήσει, γιατί πάτησα και αυτό, ναι, λέω, όπ, δεν δουλεύει, και πατάω το κουμπάκι, γίνεται, μπαίνει στο on, και αρχίζω και παίζω και συνειδητοποιώ ότι ψάχνω να βρω τα κουμπιά με τα δάχτυλά μου και δεν τα βρίσκω. Α, λέω, πήρα τον άλλο να. Η αίσθηση, σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι η αίσθηση στα χέρια είναι ίδια, ίδια, δεν αλλάζει κάτι.
Κάτι το οποίο για μένα, δηλαδή τώρα το βλέπετε, είναι αυτό που λέει ο Μίτσος καμιά φορά. Δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ με τον Μίτσο σε αυτό το θέμα, ότι έχετε βάλει haptic feedback, έχετε βάλει adaptive triggers, έχετε βάλει πλαστικάρες επάνω, του έχετε κάνει ένα τούμπανο χειριστήριο τώρα στο PlayStation 5 και, και στις υπόλοιπες κονσόλες έχετε βάλει τεχνολογίες, γυροσκόπια, μαλακίες, το ένα το άλλο. Δύο κουμπιά ρε αδερφέ, χάθηκε ο κόσμος να βάλετε. Και φτιάχτε και το premium, το ακριβό, αν και εγώ θα ήθελα να έχει μεταλλικά εδώ πέρα, αυτά θα ήθελα να είναι μεταλλικά όπως... Δεν είχα άλλο μοχλό ποτέ, ξαναλέω και πάλι, και δεν έχω μέτρο σύγκρισης, γιατί είχα δει του Μίτσου που είχε κάνει ένα unboxing και αυτός με το μοχλό του Xbox, ο οποίος είχε μεταλλικά νομίζω τέτοια, και θα τα ήθελα και εγώ αυτά μεταλλικά, όχι πλαστικούρα. Δηλαδή κουμπών ξεκουμπών εύκολα, ναι μεν, αλλά θα τα γούσταρα μεταλλικά και να είναι με μαγνητισμό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το είχε κάνει ο Μίτσου και τα βάζε και τα κουμπώνε και τα ξεκουμπώνε. Έχει τρία διαφορετικά, δεν ξέρω αν σας το είπα πιο πριν, έτσι. Πιο κοντό, πιο μακρύ, να βοηθάει αυτούς που παίζουν FPS κτλ. Να, ορίστε, ας πούμε. Δεν έχει κάποιες καταστάσεις που είχα δει στο μοχλό του Xbox, ξέρω εγώ, επάνω του. Και για μένα θα μπορούσε να είναι ποιοτικά ακόμα καλύτερος. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το πλαστικό είναι κάπως έσχος για μένα. Δηλαδή, ψαρωτικό είναι για όποιον το βλέπει. Αλλά είναι ευθύνια και επειδή μπαινοβγαίνει κιόλας, μπορείς να το βγάλεις και να το βάλεις, είναι κούμπομα ουσιαστικά. Παίζει λίγο, έχει λίγο τα μπόσικα, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτή την κατάσταση. Από το μόνο που είμαι ικανοποιημένος είναι ότι λύθηκαν τα χέρια μου και μου έδωσε κάποιες ευκολίες, αλλά θα μπορούσα να το κάνω και με λιγότερα λεφτά, με κάποιον άλλο μοχλό περιφερειακό. Έτσι, καλούλι. Υπάρχουν κάποια χειριστήρια τα οποία συμβαδίζουν με το PlayStation 5, ας πούμε, σου δίνουν έξτρα κουμπάκια και μπορείς να κάνεις και με αυτά τη δουλειά σου. Τώρα, αν δεν είχαμε το κανάλι, αν δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια από εσάς, δεν με έψηνε και ο Μίτσος για να έχουμε και την άποψη και το βίντεο και αυτά, δεν θα τον έπαιρνε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή το είχα σκεφτεί πολύ διαφορετικά το πώς μπορεί να είναι η αίσθηση ενός τέτοιου χειριστηρίου ακριβού, ας πούμε, στα χέρια μου. Και δεν είναι τελικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που... Γιατί με ρώτησε και ο Θεοδόσης, με ρώτησε και ο Μίτσος, τι είναι? Εντάξει παιδιά, έχω δύο έξτρα κουμπιά, αυτό είναι όλο. Και όλα αυτά όλο αυτό, δηλαδή αυτά τα δύο έξτρα κουμπιά τα πλουστεί 250 ευρώ, ξέρω εγώ. Πόσο κάνει, 270? Είναι κάμποσα λεφτά παραπάνω δηλαδή. Είναι κάμποσα λεφτά παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι ένας μοχλός ο οποίος θα τον πάρεις και θα πεις τη μαλακία είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι αξίζει τα τόσα λεφτά παραπάνω. Γιατί ένας τέτοιος μοχλός απλώς κάνει 70 ευρώ και ένας τέτοιος μοχλός κάνει 250. Και ουσιαστικά σου δίνει δύο κουμπιά παραπάνω. Και ξαναλέω και πάλι, είναι αυτό που λέει ο Μίτσος. Γιατί αφού έχετε βάλει τα πάντα εδώ πάνω σε αυτό το μπουρδέλο, δεν βάζετε και δύο έξτρα κουμπιά από κάτω? Ή δεν δίνετε μία λύση όπως είχατε δώσει για το PlayStation 4 που είχαν βγάλει ένα καβλιτσέκι και το βάζεις από κάτω, το βάζεις εδώ κάπου, το κούμπονες τώρα στο PlayStation 4 και σου δίνει την ευχέρεια να έχεις άλλα δύο κουμπάκια. Ωραίο θα ήταν και αυτό. Μια τσόντα επάνω στο χειριστήριο όπως είχαμε στο PlayStation 4. Αυτή θα έπαιρνα βασικά εγώ. Να μπορεί να διευκολύνει τους παίκτες που παίζουν Souls, τους παίκτες που θέλουν να αλλάζουν γρήγορα όπλα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να τα κάνει σε αυτά, τέλος πάντων. Εγώ πραγματικά ήθελα να σταματήσω να βάζω το δάχτυλό μου έτσι. Γι' αυτό το σκεφτόμουν και γι' αυτό το είχα συζητήσει με τον Μίτσο. Οπότε, ναι, μούλησε τα χέρια σε αυτό το πράγμα. Και σε πολλούς παίκτες θα τους λύσει τα χέρια αυτά τα δύο έξτρα κουμπάκια. Έτσι. Και όσοι θέλουν να είναι πιο γρήγοροι, ας πούμε, με αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι υπάρχουν άλλοι μοχλοί από άλλες εταιρείες που συμβαδίζουν με το PlayStation 5 και τη Sony και είναι σε πολύ πιο χαμηλή τιμή και μπορείς να κάνεις και με αυτά τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις μισή κονσόλα ή να μείνεις χωρίς πετρέλαιο για να πάρεις το DualSense. Αυτό θα μπορούσε να είναι και καλύτερος. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερος? Τι θα μπορούσε να έχει άλλα δύο κουμπιά, θα ήθελα εγώ. Να έχει τέσσερα από κάτω. Δηλαδή να έχει δύο και δύο. Δεν τα έχει. Okay. Θα μπορούσε να είναι φτιαγμένος ακόμα πιο τούμπανος σε ό,τι έχει να κάνει με τα υλικά του. Δεν κατάλαβα κάποια καλύτερη αίσθηση σε σχέση με τον
απλό DualSense μοχλό του PlayStation 5. Θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη μπαταρία, να κρατάει παραπάνω. Δεν την έχει. Έχει μόνο μία θήκη, η οποία θήκη εδώ πέρα έχουν κάνει αυτή τη μαγιά εδώ, βγαίνει αυτό για να το φορτίζεις την ώρα που το έχεις μέσα στη θήκη σου. Ωραία. Πληρώνεις και αυτό. Πληρώνεις και την πλαστική τη θήκη προφανώς, επειδή είναι πλαστικιά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν με έχει ικανοποιήσει αυτή η αγορά σαν αγορά. Δηλαδή, αν τα είχα δώσει όλα τα λεφτά μόνος μου, δεν ξέρω, μάλλον θα τα έκλαιγα. Τα έλεγα και δεν έπαιρνα, δεν έμενα με αυτόν που έχω. Δεν πειράζει. Ας πω να για το δάχτυλό μου και τι έγινε. Δεν ήταν και τόσο ανάγκη. Παιχνίδια παίζουμε. Ή θα έλεγα δεν έπαιρνα κανένα πιο φθηνότερο. Θα ρώταγα, θα ψάχνα. Okay, αυτά. Αυτό δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε και ό,τι άλλο μπορεί να έχω ξεχάσει εγώ σε αυτό το review αυτού του μοχλού, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω και να σας απαντήσω εγώ με μεγάλη χαρά, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πιάσω τον άλλον, γιατί έχει τις ευκολίες, αυτά τα δύο κουμπιά, ναι, δεν θα πιάσω τον άλλον, αλλά και να μην τον είχαμε πάρει, δεν θα τρέχει και τίποτα. Δεν είναι δηλαδή αυτό που περίμενα εγώ. Δεν έχει αυτή την έξτρα ποιότητα στα πλαστικά που περίμενα εγώ να δω. Δεν είναι κάτι το γαμιστερό, ρε παιδί μου, στα χέρια. Αυτό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν έχω ενθουσιαστεί. Ενώ ενθουσιάστηκα όταν τον έβγαλα από το κουτί, ενώ ενθουσιάστηκα όταν τον έβγαλα από τη θήκη, με καλωσόρισε, μύριζε ωραία, καυλωτικά. Βλέπω τα καλώδια εδώ, ντυμένα, με επένδυση, με τα πλαστικά να κουμπώνεις επάνω, να γουστάρεις, ρε παιδί μου. Άρα τον βάζεις να παίξεις. Αρχίζεις, λες, πω που έχω αυτά τα δύο έξτρα κουμπιά. Τελειώνει η μπαταρία, βάζεις το καλώδιο. Το καλώδιο, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το έχω βγάλει από πάνω. Το αφήνω κουμπωμένο πάνω. Αυτό. Τέλος πάντων, πολύ λόγησα. Είπα ξανά και ξανά πολλές φορές το ότι δεν έχει μπαταρία. Εγώ σας τα είπα, ό,τι να σας πω, σας το είπα. Από εκεί και πέρα, κρίνετε μόνοι σας αν τον χρειάζεστε ή όχι. Και αν είστε διατεθειμένοι αντί για 70 ευρώ να δώσετε 250, 260, 70. Ανάλογα σε τι κατάστημα θα πέσετε και τι τιμές κάνει ο καθένας. Για να τον αποκτήσετε. Αυτά. Μάκης Δεστούνης ήταν εδώ πέρα μαζί σας σε ένα unboxing review του DualSense Edge. Τα λέμε την επόμενη και μέχρι την επόμενη, stay joystick. Γεια χαρά.